εάν με ταπεινό φρόνημα και μνήμη θανάτου και αυτοκατηγορία και αντίρρηση κατά των πονηρών λογισμών και με επίκληση του Ιησού Χριστού μένεις μέσα στην καρδία σου και αν τον στενό αλλά χαροποιώ και τερπνό δρόμο της διάνοιας με τα παραπάνω όπλα βαδίζεις καθημερινά έχοντας λήψη, θα φτάσεις σε άγιες θεωρίες Αγίων. Λέγει ο Άγιος Ησύχιος, ο πρεσβύτερος προς τον Θεόδουλο, στο λόγο του τον ψυχοφελή, περί νύψεως και αρετής που υπάρχει στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Μας λέγει ο Άγιος για τα πέντε αυτά πνευματικά όπλα που πρέπει να χρησιμοποιούμε: την ταπείνωση, το ταπεινό φρόνημα, δεύτερον τη μνήμη του θανάτου, τρίτον την αυτομεμψία, το να κατακρίνουμε τον εαυτό μας για κάθε τι, τέταρτον την αντίρρηση κατά των πονηρών λογισμών, το να μην δεχόμαστε δηλαδή τους πονηρούς λογισμούς, και πέμπτον την συνεχή επίκληση του Ιησού Χριστού. Με αυτά τα πέντε ο άνθρωπος μπορεί να μένει μέσα στην καρδία του και να βαδίζει τον στενό αλλά χαροποιό και τερπνό δρόμο της διανοίας. Και με αυτά τα όπλα να φτάσει στην θεωρία, στις θεωρίες της Άγιας, τις θεωρίες που είχαν και οι Άγιοι. Εάν με τα ταπεινού φρονήματος και μνήμης θανάτου και αυτομεμψίας και αντιρρήσεως και επικλήσεως Ιησού Χριστού τα διατριβάς πάντοτε ποιείς εσύ καρδία και την στενήν μεν αλλά χαροποιών και τερπίνωδων της διανοίας καθημέραν μετά τούτων των όπλων οδεύεις νυφώντας εις θεωρίας Αγίας Αγίων ελεύσει. Ο άνθρωπος δια της πράξεως, όπως μας δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες, ανεβαίνει στην θεωρία, στην θέα του Θεού. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να καθαριστεί η καρδία, να έχει τα διατριβάς του, την παραμονή του δηλαδή ο άνθρωπος μέσα στην καρδία, με ταπεινό φρόνημα, με μνήμη θανάτου, με αυτομεψία, αντιστεκόμενος στους πονηρούς λογισμούς και εκδιώκοντάς τους και με συνεχή επίκληση του Ιησού Χριστού. Ή ακόμα πιο σωστά, όσον αφορά τους λογισμούς, με το να περιφρονεί τους πονηρούς λογισμούς, γιατί η καλύτερη αντιμετώπιση των λογισμών είναι η αδιαφορία, η περιφρόνηση. Ο διάβολος είναι πολύ μεγάλος εγωιστής και όταν κανείς τον περιφρονήσει, τότε αναχωρεί, τότε φεύγει. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέγει, εάν βαδίσεις αυτόν τον δρόμο της διανοίας, την πνευματική ζωή, δηλαδή τον πνευματικό αγώνα, κάνεις αυτόν τον εσωτερικό, έχεις αυτή την εσωτερική πνευματική εργασία, θα φωτιστείς σε βαθιά μυστήρια από τον Χριστό, στον οποίο βρίσκονται οι θησαυροί, η κρυμμένη της γνώσεως και της σοφίας, στον οποίον κατοικεί όλη η θεότητα με σωματική μορφή. Θα αισθανθείς δηλαδή ότι μαζί με τον Ιησού επίδησε ορμητικά στην ψυχή σου το Άγιο Πνεύμα, από το οποίο ο νους του ανθρώπου φωτίζεται να βλέπει με ξέσκεπο πρόσωπο, δηλαδή καθαρά. Κανείς, λέγει η Γραφή, δεν μπορεί να πει «Κύριε Ιησού», παρά μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα βεβαιώνει μυστικά ότι έχεις μέσα σου τον ζητούμενο Κύριο. Αυτά μας διδάσκει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος. Φωτιστήσει, εάν κάνεις αυτή την πνευματική εργασία και
και φωτιστήσει μυστήρια βαθέα παρά Χριστού, παρό η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως η απόκριφη, ενώ στον οποίο ο Χριστός κατοικεί πάντο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αισθανθεί σιγάρ προς Ιησού ότι Πνεύμα Άγιον εφύλατο τη ψυχή σου. Μαζί με τον Ιησού Χριστό αναπήδησε Πνεύμα Άγιο επάνω στην ψυχή σου. Παρού νους ανθρώπου δαδοχείται οράν ανακεκαλυμμένο προσώπο και με αυτό το Πνεύμα του Άγιο ο νους του ανθρώπου φωτίζεται να βλέπει με εντελώς ακάλυπτο πρόσωπο, δηλαδή τελείως καθαρά τα βαθαία μυστήρια. Ουδείς φυσί λέγει Κύριον Ιησούν ημί εμπνεύματι Αγίω, δηλαδή βεβαιών μυστικός των ζητούμενων. Κανένας δεν ονομάζει τον Ιησούν Κύριον, δηλαδή Θεό, παρά μόνο εν Αγίω Πνεύματι, με τη χάρη και την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή εν όσο πιστοποιεί μυστικά τον ζεξιτούμενο Κύριον Ιησούν, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο κατοικεί μέσα στην καρδία του ανθρώπου, ο οποίος αδιάλειπτα επικαλείται τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Έτσι ο άνθρωπος, εργαζόμενος πνευματικά, φωτίζεται, γίνεται κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος και έρχεται εις Θεία Θεωρία, εις την Θεωρία του Θεού. Έτσι καθαριζόμενος και φωτιζόμενος σώζεται. Το δεύτερο ημών δόξα πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.